Καλησπέρα, είναι Πέμπτη. Είναι εκπομπή τα ξερότητα στον κόσμο με τον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη. Φίλοι αγαπημένοι της εκπομπής, είμαστε κοντά σας για να παρουσιάσουμε ακόμη ένα θέμα και όπως πάντα λέμε, δεν μπορούμε παρά να έχουμε τους καλύτερους που θα μπορούσαν να μας εξηγήσουν, να μας ενημερώσουν για το θέμα που έχουμε. Τα εκπομπής είναι η παρουσίαση της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Δήμου Περιστερίου. Κοντά μας είναι ο κύριος Στέφανος Παπαδόπουλος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μέλος του ΔΕΠΑΒΒ, Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Δήμου Περιστερίου, μαζί με τον κύριο Φάνη Κάσιο. Καλησπέρα. Κοινοθέτη και υπεύθυνο της θεατρικής ομάδας. Έχουμε αρκετά να πούμε. Ζητάμε συγγνώμη, ανηλυμένη υποχρέωση του κ. Μανώλη Καζεράκη, μέλος της θεατρικής ομάδας, που ήταν και η έκπληξή μας. Δεν μπόρεσε τελικά να είναι. Ευθύνη, εγώ αμέσως ρίχνω λάδι στη φωτιά. Ευθύνεται ο σκηνοθέτης, θα μας τα πει μετά. Εγώ είμαι πειραχτήρη, το λέω πάντα για να ξέρετε. Μιλάμε στον ελληνικό. Παναγιώτη, ναι. Στέφανε. Δημοτική επιχείρηση πολιτιστικής ανάπτυξης Δήμου Περιστερίου. Γενικά γνωρίζω ότι σε άλλους Δήμους έχουν γίνει οργανισμοί, έχουν γίνει ενώσεις. Λύσουμε μια απορία. Ο νόμος ήταν αυστηρός του να γίνουν οργανισμοί ή είχες επιλογή του να παραμείνεις δημοτική. Καταρχήν. Και μετά θα σας πω ότι βρίσκει και το σκοπό. Να μην τα λέμε. Καταρχάς, καλησπέρα και από εμάς. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση που μας καλέσατε και στη δική σας φιλόξενη πόλη. Μπράβο. Να έρθω πιο κοντά. Ναι, γιατί να μετά μάθουμε. Θα με πάρει ο Δήμαρχος και ο πρόεδρος του πολιτιστικού για έλεγα, να μην το κάνει επίτηδες. Έλεγα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση και στην δική σας φιλόξενη πόλη, τη Νέα Σμύρνη. Που θα, μιλήσουμε, καλώς ορίσατε, λέει. Που θα μιλήσουμε σε λίγο και για το έργο το οποίο θα ανεβάσουμε, το Σμύρνη σαν παραμύθι. Είμαι εκπρόσωπος της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Δήμου Περιστερίου. Είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τα τελευταία 16 χρόνια. Η Δημοτική Επιχείρηση ιδρύθηκε πριν από περίπου 30 χρόνια και ιδρύθηκε για να παράγει τον πολιτισμό στην πόλη. Τα τελευταία. Μότο της εκπομπής. Ο πολιτισμός μας ενώνει. Αυτό νομίζω έτσι. Ότι είμαστε στο ίδιο μήκος εγκύματος. Ακριβώς. Ο πολιτισμός και ο εθελοντισμός δεν έχουν σύνορα. Και εμάς και εμείς με αυτό το μότο προχωράμε μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑΠ. Εμείς θέλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την πόλη, σε ό,τι έχει να κάνει με τον πολιτισμό. Παναγιώτη, ξέρεις κάτι, να το πω αυτό για αρχή και μετά θα σας πω και το όλο κομμάτι του. Που έχει να κάνει με τη ΔΕΠΑ. Για μας δεν είναι μόνο βέβαια πολιτισμός, το θέατρο, η τέχνη, τα εργαστήρια κτλ. Για μας πολιτισμός είναι και η καθημερινότητά μας. Πολιτισμός είναι να προσπαθήσουμε οι δημότες, μόνο οι δικοί μας οι δημότες, η κοινωνία, να έχει σε εισαγωγικά ένα καλύτερο στήσιμο στην πόλη. Πολιτισμός είναι ότι δεν παρκάρω που βρίσκω, πολιτισμός είναι ότι δεν κλείνω ράμπες αμαία, πολιτισμός είναι ότι δεν πετάω σκουπίδια στον δρόμο και όλα αυτά. Εμείς. Και σε αυτό προσπαθούμε να παράγουμε έργο. Τώρα, τι κάνω λάθος. Συγγνώμη. Απομακρύνομαι από το μικρόφωνο. Απομακρύνεσαι το μικρόφωνο και θα έχουμε θέμα. Ωραία. Εντάξει, Παναγιώτη. Καταλαβαίνω, λοιπόν. Δεν μπορεί να κάποιος να είναι καρφωμένος, αλλά για να βγει σωστό αποτέλεσμα. Ωραία. Η δημοτική επιχείρηση αποτελείται. Αυτό το βλέπουμε καθημερινά από τον αγαπητό δήμαρχό σας, ο οποίος είναι συνέχεια στους δρόμους και παράγει πολιτισμό. Γιατί ο πολιτισμός είναι και η καθαριότητα. Στους δρόμους είναι στο να δείξει στους συμπολίτες του αυτό το πράγμα. Είναι ότι. Διευκολύνω στη μετακίνηση, στη βάβηση
δείχνουν μια ευαισθησία στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Όλα αυτά για μας είναι πολιτισμός. Δεν είναι μόνο τα εργαστήρια τα οποία εμείς ως δημοτική επιχείρηση κάνουμε. Και ένα μεγάλο στίχημα και για μας σαν δημοτική επιχείρηση είναι να προσπαθούμε να βγάζουμε τον κόσμο έξω στο δρόμο. Να γεμίσει πλατείες, να γεμίσει το άλσος και για αυτόν τον λόγο κάνουμε τις εκδηλώσεις μας σε καθημερινή βάση. Όπως σας είπα, η δημοτική επιχείρηση είναι το Δήμο τα τελευταία 30 χρόνια. Βρίσκομαι εκεί, έχω την τιμή να βρίσκομαι εκεί 16 χρόνια ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχει 30 άτομα προσωπικό, είναι μια δημοτική επιχείρηση, ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και ασχολούμαστε, δραστηριοποιούμαστε σε πολλούς τομείς, όπως είναι τα εικαστικά εργαστήρια, έχουμε εργαστήριο φωτογραφίας, έχουμε τη δημοτική βιβλιοθήκη στο κομμάτι που ανήκουμε στη ΔΕΠΑΠ, το πρόγραμμα το Βοήθεια στο Σπίτι, το οποίο έχει περίπου 300 ωφελούμενους, ΔΑΠ, τα οποία εξυπηρετούν παιδιά ηλικίας έως 12 ετών και εξυπηρετούνται περίπου στα 200 παιδιά. Και τα θεατρικά εργαστήρια, τα οποία όπως σας είπα είμαι και υπεύθυνος για αυτά. Και κάθε χρόνο βάζουμε και ένα λιθαράκι όλα αυτά να πηγαίνουν και λίγο πιο πάνω. Η αλήθεια είναι ότι βάζουμε ψηλά τον πύχη κάθε και χρόνο. Να λειτουργούν και να δημιουργούμε το κίνητρο της συμμετοχής του κόσμου. Σας είπα ότι το μεγαλύτερο στοίχημα για μας είναι να μπορούμε να έχουμε τον κόσμο έξω στον δρόμο. Ο κόσμος θέλουμε να αγκαλιάζει τις εκδηλώσεις που κάνουμε ως δημοτική επιχείρηση και η αλήθεια είναι, Παναγιώτη, ότι στο Περιστέρι δεν βαριέσαι. Κάθε μέρα έχεις με κάτι να ασχοληθείς. Αν έρθει στο Περιστέρι και σου κάνουμε και πρόσκληση, οποιαδήποτε στιγμή, να μην έρθει μόνο στο θεατρικό μας, το οποίο θα ανεβάσουμε πάνω στο θέατρο Φίνικα, θα πούμε και γι' αυτό αργότερα. Δεν βαριέσαι. Έχεις με κάτι να ασχοληθείς. Πάντα. Να σας πω τι κάναμε. Έχει μια φιλοσοφία το ότι οι εκδηλώσεις, γενικά οι εκδηλώσεις γίνονται και στις γειτονιές σας, αλλά όχι μόνο στην πλατεία ή στο άλσο. Γίνονται σε πολλές γειτονιές. Εμείς όλα αυτά τα χρόνια, όπως σας είπα. Μου επιτρέπετε, συγγνώμη, για να κάνουμε μια ωραία κουβέντα. Αυτό δημιουργεί, όπως λένε οι Αμερικάνοι, είναι λίγο marketing, αλλά κίνηση γενικά, ιδιαίτερα στις γειτονιές, είναι σαν να δημιουργούμε μια οικονομία κλίματος. Δηλαδή, παράγουμε πολιτισμό. Δίνουμε την ιστορικότητα της κάθε γειτονιάς, αλλά ταυτόχρονα δίνουμε τη δυνατότητα εκείνη την μέρα ή μια μέρα πριν ή μια μέρα μετά λίγο κάποιοι επαγγελματίες να δουλέψουν λίγο περισσότερο. Έτσι ακριβώς. Τι να προσθέσω παραπάνω, έτσι ακριβώς. Είπες όλα. Ξέρετε κάτι. Το προσπαθώ κάπου αλλού να το κάνω, αλλά είμαι μόνος μου. Παναγιώτη. Που υπάρχει κάπου. Θα πω και το πιο σημαντικό. Ό,τι γίνεται στην πόλη του Περιστερίου είναι δωρεάν. Δωρεάν. Δεν υπάρχει εισιτήριο το θέμα. Αυτό είναι για μας ένα στοίχημα, το κρατάμε πάρα πολλά χρόνια. Οτιδήποτε κάνουμε στην πόλη, δωρεάν. Δωρεάν θεατρικά παντού. Το καλό είναι ότι έχουμε υποδομές. Και στο μέλλον θα φτιάξουμε και ένα πολύ φανή. Ένα μεγάλο θέατρο. Ένα πολύ καλό θέατρο. Να και η Δύση. Να ευλογήσουμε, να ευλογήσουμε και τα γένια μας πάνω σε αυτό. Στο κομμάτι της πανδημίας είχαμε ένα πρόβλημα, το οποίο παρόλα αυτά δεν μείναμε εμείς απ' έξω από όλη αυτή την ιστορία. Λειτουργήσαμε διαδικτυακά όλα τα εργαστήρια. Νομίζω ότι τα καταφέραμε και εκεί. Προσπαθήσαμε και κάναμε εκδηλώσεις. Ήτανε με βάση όσοι στην Ελλάδα ανακαλύψαν την τεχνολογία και έγινε εργαλείο, πραγματικά κάνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα και θέλω να ακούσω τι συνέβη και με τους συμπολίτες σας, τη ανταπόκριση. Στην πανδημία βάλαμε ένα στοίχημα, να λειτουργήσουμε θεραπευτικά στις ψυχές των συμπολιτών μας. Αυτό για μας ήταν ένα πολύ μεγάλο στοίχημα.
είχαμε μια, κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια να παρέχουμε εκπαίδευση διαδικτυακά σε διάφορους τομείς των τεχνών σε όσους περισσότερους συμπολίτες μας μπορούσαμε. Νομίζω τα καταφέραμε. Δεν είμαστε, ξέρετε κάτι, δεν είμαστε και ευχαριστημένοι 100% σε ό,τι κάνουμε, γιατί είπαμε ότι για μας λειτουργεί ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και πάντα βάζουμε και ψηλότερα τον πύχη κάθε φορά. Περάσει σε ένα βιβλίο σας από τις προηγούμενες εκπομπές. Χαίρομαι διότι ναι, βρίσκονται στη θέση αυτή, ναι, άνθρωποι με όρεξη, με όραμα, με προοπτική. Και όντως λένε ότι εντάξει, κάναμε κάτι, το αγκάλιασε ο κόσμος της κάθε περιοχής, του κάθε Δήμου, αλλά ξέρετε, θα έπρεπε κάτι περισσότερο. Και αυτό είναι το ευχάριστο. Ναι. Το άγχος και για την επόμενη μέρα, μπράβο σας και εσάς και στους συναδέλφους σας, το ότι σκεφτόμαστε το συνάνθρωπο. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε από εδώ, ότι σκεφτόμαστε το συνάνθρωπο. Είμαστε κοντά στον διπλανό μας με κάθε τρόπο. Εμείς δεν διακόψαμε τα μαθήματα. Συνεχίσαμε διαδικτυακά να κάνουμε μάθημα σε 35 άτομα, 35 μαθητές μας. Γιατί είχαν ανάγκη περισσότερο από εμάς αυτή την επικοινωνία. Και νομίζω πήρατε και αντίστοιχα μηνύματα, φαντάζομαι. Ναι, ναι. Να σας πω και κάτι. Τώρα τα λέμε στο παρελθόν και για ένα πράγμα πάλι που νιώθουμε και εμείς περήφανοι είναι ότι όλες οι κορυφαίες μορφές της ελληνικής σκηνής έχουν περάσει σε εισαγωγικά μέσα από τη δημοτική επιχείρηση. Έχουν βραβευτεί σχεδόν οι πάντες στο Περιστέρι. Μίκης Θοδωράκης, Ξαρχάκος, η Αρβελέρ πρόσφατα, διάφοροι Έλληνες συνθέτες, μεγάλοι συνθέτες, ηθοποιοί, να μην αναφέρω ονόματα, ξέρετε κάτι, κάποιον θα τον αδικήσω άμα αναφέρω ονόματα. Ένα επίσης μεγάλο μπράβο και το λέω και δημόσια είναι στην Ένωση Τραγουδιστών Ελλάδος που κάθε χρόνο μας στηρίζουν με μια μεγάλη συναυλία η οποία είναι αφιλοκερδός. Δηλαδή τώρα εμείς τέλος Μαΐου είχαμε μια συναυλία στο Άλσο. Πολλούς χαιρετισμούς, θερμά συγχαρητήρια. Ναι, ναι. Δεν θέλω να αναφέρω το όνομα των τραγουδιστών. Μεγάλοι τραγουδιστές, πολύ μεγάλη συναυλία, την ονομάσαμε συναυλία αλληλεγγύης και ανθρωπιάς. Κατάμεστο το Άλσος. Όπως και αυτό για μας είναι, και ξέρετε κάτι, το στοίχημα για μας ποιο είναι. Το χειροκρότημα. Εκεί το παίρνουμε όλα. Να σας πω. Από εδώ και στο εξής, σας έχω φέρει και το πρόγραμμα το οποίο θα σας το αφήσω. Να και Παναγιώτη, θα σε περιμένω στο, να έρθεις στο Περιστέρι. Γιατί είσαι ποταμός και πρέπει λίγο να βάλω φρένο. Λοιπόν. Δεν έχω τελειώσει όμως, πρέπει να σου πω τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Πάντα, κύριε Παπαδόπουλο. Θα σε πάω λίγο πίσω. Είχα κάνει το ερώτημα και δεν πήρα ακριβώς απάντηση. Κάποιοι δήμοι έχουν δημιουργήσει, έχουν κάνει ενοποίηση του κομμάτου του αθλητικού και περιβάλλοντος. Εσείς. Αν σας έδινε το δικαίωμα ο νόμος, παραμείνει η δημοτική επιχείρηση, γιατί επιλέξετε αυτό, πρέπει να γίνει κάτι ενιαίο. Στο Περιστέρι, έχουμε τη ΔΕΠΑΠ, το οποίο είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, όπως σας είπα, η οποία ιδρύθηκε πριν από 30 χρόνια και αφορά μόνο τον πολιτισμό. Έχουμε και τον ΟΠΑΠ, ο οποίος είναι ο Οργανισμός Προσχολικής Άθλησης Αθλητισμού του Δήμου Περιστέριου, το οποίο είναι και αυτό. Ένα ποιος νομικό πρόσωπο εκεί, ιδιωτικού δικαίου. Ποιος είναι άλλος, πρόεδρος είναι ο κύριος Πλέστης, αν θυμάμαι καλά. Πολλούς χαιρετισμούς. Να είναι καλά. Το οποίο και αυτό λειτουργεί ανεξάρτητα. Καταλάβατε. Σε εμάς, ο κύριος συσσαγωγικά μέτοχος της δημοτικής επιχείρησης είναι ο Δήμος Περιστερίου. Ο χρηματοδότης μας, να το πω έτσι. Μάλιστα. Σε κάλυψα, Παναγιώτη, με αυτό. Βεβαίως. Μήματα να κάνουμε αναφορά και. Η διάρκεια των τμήματων στο 12μηνο και άρα στο τέλος μιας περίοδου υπάρχει παρουσίαση και απευθύνουμε προς εσένα, Φάνη. Ναι. Αλλά κάνουμε μια μικρή αναφορά στα τμήματα και μετά. Όλα τα τμήματα στο τέλος του χρόνου, ήθεστε το καλοκαίρι. Να παρουσιάζουν τα έργα. Γίνεται. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο Περιστέρι έχουμε έκθεση φωτογραφίας, έχουμε όλα τα τμήματα παρουσιάζουν το έργο τους. Είμαι τόσο επίκαιρος. Όλα τα τμήματα παρουσιάζουν το έργο τους. Γι' αυτό σας είπα τι θα κάνουμε τον Ιούλιο, να σας τα πω, να το
Γι' αυτό εδώ το πρόγραμμά μας. Να κάνουμε μια αναφορά στα τμήματα, γιατί πιθανόν, επειδή είναι από τους μεγαλύτερους δήμους, υπάρχει και μια κινητικότητα προς τον δήμο σας. Κάποιοι να μην πρόλαβαν, να μην ενημερώθηκαν, γι' αυτό είμαστε και εδώ. Ωραία. Να κάνουμε μια μικρή αναφορά. Ναι. Τα τμήματα οποία έχουμε είναι τα εικαστικά εργαστήρια, όπως είπα στην αρχή, ζωγραφική, αγιογραφία. Έχουμε τμήμα φωτογραφίας, τμήμα θεατρικό, έχουμε παραδοσιακούς χορούς. Έχουμε κλασικούς χορούς. Κλασικούς χορούς. Έχουμε όλο το κομμάτι με τον χορό, των χορών, εν πάση περιπτώσει. Για τον κινηματογράφο έχουμε εργαστήρια. Τι άλλο ξεχνάω. Επίσης έχουμε αυτό που σας είπα πριν, το δημοτικό ανοιχτό πανεπιστήμιο Περιστερίου. Έχουμε τη βιβλιοθήκη δωρεάν και αυτό. Το πανεπιστήμιο με θέματα. Ανοιχτό πανεπιστήμιο. Ανοιχτό πανεπιστήμιο. Σας το έχω φέρει το πρόγραμμα και με καθηγητές οι οποίοι είναι εξαιρετικοί. Επίσης, τι ξεχνάω να σας πω. Έχουμε, πέρα από το ανοιχτό πανεπιστήμιο που είπαμε δωρεάν, έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη και έκθεση βιβλίου. Κάθε χρόνο λειτουργούμε στην πόλη έκθεση βιβλίου. Έχουμε μια δημοτική βιβλιοθήκη που λειτουργεί στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Περιστερίου, στο Πέτρινο, τα πιο παλιά. Εκεί που είναι και το πανεπιστήμιο όμως η έδρα του. Και μια από τις καλύτερες βιβλιοθήκες. Σαν The Pub προσπαθούμε κάποιος στην πόλη μας, να το πω έτσι απλά και λέει, να μην πλήττει ποτέ. Κάθε μέρα να έχει κάτι να κάνει και με κάτι να ασχοληθεί. Και αυτό είναι το στίχημα, το στίχημα που βάζουμε κάθε μέρα. Και η χειροτεχνία σε εργαστήριο που δεν υπάρχει. Ναι, μπορεί να ξεχνάω κάτι, Παναγιώτη. Μόνο μαγειρικής δεν έχουμε κάνει. Δίνουμε ένα στίχημα και μια πληροφορία που ίσως πιθανόν κάποιοι συμπολίτες ή κάποιοι που πρόσφατα ήταν στο Δήμο να μην έχουν αυτή την πληροφορία. Εμείς τώρα, επειδή με ρώτησε στην αρχή, από εδώ και πέρα θα κάνουμε. Για να σταματήσω και να πούμε και για το θεατρικό. Δεν είναι βέβαια για μας μόνο οι συναυλίες που κάνουμε στο Άλσος. Προφανώς είναι και αυτές, γιατί τσαγκαλιάζει ο κόσμος και είπαμε ότι τα πάντα κρίνονται στο χειροκρότημα. Να δώσουμε λοιπόν και μια είδηση για τον Ιούλιο. 4 Ιουλίου έχουμε συναυλία με τον Πασχάλη στο Άλσος Περιστερίου, αλλά στις 11 του Ιουλίου έχουμε τιμητική εκδήλωση στο Σταύρο Ξαρχάκο με τραγουδιστές όπως η Βιτάλη, ο Θηβαίος, ο Μακεδόνας, ο Μητσιάς και ο Γιώργος Ονταλάρας, η Ρόη Σάια, για να τιμήσουμε τον σπουδαίο αυτόν συνθέτη. Όλα εδώ τα άλλα τα οποία... Παρέθεση, με αυτό επίσης, που έκανε στη Σύρο, έδειξε το μεγαλείο του με παιδιά μουσικής σχολής. Νομίζω ότι έπεσε στην ομίληψη. Έτσι ακριβώς, ναι. Και εδώ νιώθουμε περήφανοι ως Έλληνες που έχουμε τέτοιους προσωπικότητες στη χώρα μας. Έτσι ακριβώς. Μα γι' αυτό είναι. Το λέω ειλικρινά και ανατυχιάζομαι. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, σωστό. Το έχω πει πάνω από 10 φορές. Γι' αυτό εδώ είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Έτσι. Κλείνοντας, για μας έχουμε έναν καυτό Ιούλιο στο Περιστέρι, κάθε μέρα και μία δραστηριότητα, παντού. Κάτι τελευταίο να πω για τις δραστηριότητες που κάνουμε. Κάτι το οποίο αρέσει στην κοινωνία και αρέσει διαχρονικά. Είναι οι παραστάσεις Καραγκιόζη. Σε όποια πλατεία κάνουμε λέγαμε παράσταση Καραγκιόζη, έχουμε κοσμοπλημμύρα. Θέλω να ρωτήσω κάτι, επειδή δεν είμαι τόσο εξοικειωμένος με το Δήμο. Πόσες γειτονιές χωρίζετε περίπου? Εμείς έχουμε είναι 4... Είναι μεγάλος Δήμος και κάπου χάνομαι. Ναι, εμείς έχουμε 4 γεωγραφικά διαμερίσματα. Μάλιστα. 4 δημοτικά, να το πω έτσι, διαμερίσματα. Ναι. Και είμαστε χωρισμένοι σε 4 κοινότητες. Προφανώς είναι ένας μεγάλος Δήμος. Εμείς προσπαθούμε σε κάθε γειτονιά, όσο μπορούμε, σε κάθε πλατεία, να έχουμε και μία εκδήλωση. Έχουμε ένα πρόβλημα τώρα με την πανδημία, γιατί επαναλαμβάνω, είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση. Καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Και γι' αυτό πριν ανοίξουμε τα μικρόφωνα, λέγαμε για τις περιοδίες. Δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε κι εμείς από Σεπτέμβρη. Πάντως βλέπετε από τις πρώτες μέρες, συγγνώμη που διακόπτω, την διάθεση του κόσμου να βγει. Να βγει, ναι. Να δει, να ακούσει. Νομίζω το εισπράττεις πάλι. Όλοι μας. Και εσύ, Στεφάν. Όλοι μας. Όλοι μας. Δίψα πραγματική του κόσμου. Και δίψα εκφράσεις αγωνίες να ακούσω, να δω πραγματικά τόσο εγκλεισμό σε όλους μας.
άφησε κάτι και είχε αφήσει κάτι και πραγματικά, πραγματικά, πραγματικά το έχει ανάγκη ο κόσμος. Και μπράβο για αυτή σας την προσπάθεια και εσάς και όλους τους συνεργατούς και βέβαια και του Δημάρχου. Σκύβουμε το κεφάλι μας καθημερινά να βρίσκουμε ιδέες για να μπορούμε τον κόσμο να τον βγάλουμε έξω από τα σπίτια. Πολύ σημαντικό. Ο κόσμος στην πανδημία κλείστηκε μέσα στο σπίτι. Αν ήταν άλλη περίοδος, θα λέγατε τώρα θα αστεί κόσμος. Τώρα λέτε μην έρθουν όλοι. Και για να το κλείσω εγώ και να δώσω και την πάσα στον Φάνη, εμείς αναθέσαμε στον σκηνοθέτη μας το Περιστέρι όσον αφορά το θεατρικό, να πω, έχει δύο καταπληκτικούς σκηνοθέτες, την Αρχοντία τη Μιλωνά και τον Φάνη τον Κάσιο. Είναι τιμή για μας που είναι στην πόλη μας και παράγουν ένα τόσο πολύ μεγάλο έργο στο κομμάτι το θεατρικό. Εμείς αναθέσαμε στο Φάνη να κάνει ένα έργο για τη Σμύρνη και για τα 100 χρόνια της Σμύρνης. Στίχημα και για μας είναι αυτό. Το αποτέλεσμα θα είναι, δεν θα το δηλώνουμε. Δεν στη Νέα Σμύρνη. Όχι καθόλου. Να μιλήσουμε για τη Σμύρνη. Είναι στίχημα για μας αυτό και οι δύο που μιλάμε καταρχάς έχουμε μία ευαισθησία στο κομμάτι το προσφυγικό. Να ξέρετε, είμαι πρόσφυγας, κατάγομαι. Είμαστε πρόσφυγες. Και είμαστε, ναι. Αυτό συζητάγαμε και λέμε. Παναγιώτη, θα σε περιμένουμε εκείνη τη μέρα. Στις 10 του Ιουλίου έχουμε... Είμαστε, Παναγιώτη, όμως, και το Δήμαρχο να περιμένουμε και όλους τους χώρες του Δήμου. Κάνουμε ανοιχτό κάλεσμα σε όλους. Ανοιχτό κάλεσμα, πραγματικά. Έτσι ακριβώς. Είναι 10 Ιουλίου, θα τα πει και ο Φάνης. Θα τα πούμε σιγά-σιγά. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν γιατί είναι η αφορμή που είστε εδώ, το Μανώλη του Καζεράκη, που με ενημέρωσε για την προσπάθεια που κάνει αυτά τα χρόνια και η Δημοτική Διοίκηση αλλά και ο Δήμος γενικότερα, ο Δήμος Περιστερίου, και ιδιαίτερα για την παράσταση που θα πούμε σε λίγο, γιατί δεν είμαι αγνώμων, είμαι ευγνώμων σε ανθρώπους που παράγουν πολυσυντηρισμό και ο Μανούλης ο Καζεράκης παράγει πολυσυντηρισμό. Το αξίζει ο Μανούλης, το αξίζει πολύ. 24 ώρες τρέχει, κινείται και θα ήταν η έκπληξή μας, θα τη δείτε την έκπληξη αφού δεν είναι στο στούντιο. Καλύτερα να τη δούνε ζωντανά εκεί. Στις... στις 10, 11 και 12 Ιουλίου. Ωραία. Λοιπόν, να πω, να δείξουμε λίγο το πρόγραμμα σαν, ναι, σαν εικόνα, ναι, σαν, ναι, η κάμερα. Αυτό είναι. Αυτό είναι δικό σας. Σας το πρόγραμμα της Μήνης ή αυτό. Το οποίο... Αυτό είναι το πρόγραμμα του Δήμου ή το πρόγραμμα της Μήνης. Του Δήμου. Το Δήμου. Το οποίο στις σελίδες του Δήμου μπορούν να το δουν, ναι. Ναι. Βεβαίως. Ναι. Πάντα. Ωραία. Θα το δείξω εγώ. Ανατρέψτε στη σελίδα του Δήμου Περιστερίου όπου θα βρείτε το πρόγραμμα. Έτσι ακριβώς. Ναι, 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 ναι. Και αν θέλουν κάποιες επιπλέον πληροφορίες, υπάρχουν και κάποια τηλέφωνα. Βέβαια, στο τηλέφωνο της Δημοτικής Επιχείρησης που είναι 210-5779-914 μπορούν καθημερινά ό,τι πληροφορία θέλουν και για τα εργαστήρια και για το πρόγραμμα να μας τηλεφωνήσουν. Πάντα πρόθυμοι υπάλληλοι εκεί. 210-5779-914. Πολύ ωραία. Το έχουμε καλέσει τόσες φορές. Σμύρνη σε παραμύθι. Σμύρνη σε παραμύθι, ναι. Πάλι μας λίγο στο κλίμα. Είναι ακριβώς. Καταρχήν, πώς προέκυψε η σκέψη το να γίνει ένα θεατρικό. Προέκυψε. Είναι τα κείμενα δικά σου. Είναι τα κείμενα δικά μου. Είναι, η σκέψη προέκυψε από μια επιθυμία του Δημάρχου να γίνει κάτι σχετικό με τη Σμύρνη, αλλά σε ένα ξεχωριστό επίπεδο. Ένα αφιέρωμα σπουδαίο για τη Σμύρνη. Και σκεφτήκαμε... Θα πω ότι και να κάνετε πάντα ξεχωρίζετε, αλλά θα μου πούνε μετά, έχουν πληρώσει Κωνσταντινίδη, εγώ τους ανθρώπους πρώτη φορά τους βλέπω, ειλικρινά, μέχρι και γλυκά τους έφερα. Ήτανε το μεγαλύτερο ρεύμα που δόθηκε, ακριβώς το ότι ήταν για τη Σμύρνη αυτό. Συνέχισε να μιλάς, εγώ θα... Η καταγωγή μας είναι από εκεί, οπότε... Συναισθηματικά εμπλεκόμαστε μέσα και μάλιστα εγώ είχα προσωπική εμπειρία από τη γιαγιά, που η γιαγιά
μου μίλαγε πάντα για τη Σμύρνη και τι γινόταν και τι έγινε τότε. Έτσι λοιπόν είχα όλα αυτά τα ερεθίσματα, ξεκίνησα να γράφω, ήταν σαν να υπήρχε μια επιφύτηση που ερχόταν από ψηλά και μου έλεγε πρέπει να πεις και αυτό και εκείνο και το άλλο. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε και με μια παρέα εκπληκτικού συνεργάτες, όπου θα πρέπει να πω ότι προστάω τα πάντα σε αυτούς. Μιλάμε για μια οκταμελή ορχήστρα, μιλάμε για τη χοροδία Αργό, 20 άτομα, με διευθυντή ορχήστρας και χοροδίας τον Παντελή τον Γούσα, ο οποίος είναι διευθυντής του Εθνικού Οδείου Περιστερίου, ένας πολύ σπουδαίος μουσικός, με τραγουδιστές που σπάνια ακούγονται, τόσο σπουδαίοι, που δεν μπορεί να φανταστεί κανείς παρά μόνο όταν τους ακούσει ζωντανά στην παράστασή μας. Γιατί αυτά θα βγουν ζωντανά πάνω. Και με 26 ερασιτέχνες ηθοποιούς βέβαια, που θα χρειαστεί, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν χρειάστηκε να τους βλέπω, διδάξουμε. Μου επιτρέπεις, βλέπω τις πρώτες εικόνες από τη μακέτα για το πρόγραμμα και χάνεστε ειλικρινά, όπως το φτάσει στα χέρια του, χάνετε ειλικρινά από τον κόσμο που θα περάσει πάνω στη σκηνή. Εθελοντές. Εθελοντές όλοι, έτσι δεν πληρώνεται κανείς. Συγχαρητήρια σε όλους. Να το ζήσετε. Να ελπίζω να το ζήσουμε εμείς, να το ζήσει και ο κόσμος, βέβαια. Γιατί πραγματικά θα τον μεταφέρουμε στη Σμύρνη και στην καταστροφή της Σμύρνης. Πάνει όταν... Θα το πω και θα το καταλάβει πολύ, θα με βεβαιώσεις. Όταν ο καλλιτέχνης το ζει, χαίρεται πάνω στη σκηνή και φαντάζομαι το έχει δει από τις πρώτες. Ο κόσμος το βιώνει. Ο κόσμος το βιώνει. Ακριβώς. Από το πρώτο δευτερόλεπτο. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Παναγιώτη. Έτσι πραγματικά θα το βιώσει ο κόσμος. Πρόκειται για... τα πάθη των ανθρώπων αυτών. Που είναι τρεις μέρες. Τρεις μέρες. Τρεις παραστάσεις. Πιστεύουμε ότι δεν φτάνουν κιόλας. Ένα λεπτό. Δεν είναι μόνο τρεις μέρες, είναι τρεις μέρες για αρχή. Να ειδήσει. Εμείς αυτό λέμε, είναι τρεις μέρες για αρχή. Πώς έχει εκτιμήσει τον κύριο Παπαδόπουλο, θα λέει τόσο απλά και βγάζει ειδήσεις κατευθείαν. Ακριβώς αυτό. Όπως το λέει. Τρεις μέρες είναι η αρχή. Αγαπητοί φίλοι της εκπομπής, μην χάσετε αυτή την πρόταση, όμως και αγαπητοί συμπολίτες του Δήμου Περιστερίου, έχετε τη δυνατότητα της επιλογής. Σημαντικό. Ναι, βεβαίως. Σταματάω να μας πεις λίγα λόγια για το έργο. Συνολικά λοιπόν 66 άτομα. 66 άτομα. 66 άτομα βρίσκονται πάνω στη σκηνή, γιατί και η μουσική και όλοι είναι μέρος της πόλης. Έτσι τους βγάζουμε πάνω στη σκηνή. Όχι σαν τους μουσικούς που θα ανέβουν να πούν ένα τραγούδι, αλλά είναι μέρος αυτής της πόλης. Είναι μέλη της πόλης κι αυτοί. Είναι κάτοικοι της πόλης. Μεταχειριστήκαμε και χρησιμοποιήσαμε το μαγαζί της Φιλιός που θα υπήρχε. Και υπήρχε εκεί πράγματι, όπως αναφέρει η ιστορία. Έτσι λοιπόν, φέραμε την παράσταση να είναι κάτι σαν musical. Όχι ακριβώς, αλλά κάτι τέτοιο. Και να μεταφέρουμε όλη αυτή την ιστορία διαχρονικά, περνώντας από το 19 μέχρι το 22, που φτάσανε στην Ελλάδα, πήγανε στις παράγκες και κάπου εκεί θα κλείσουμε την ιστορία μας. Αλλά η ιστορία ξεκινάει με το παραμύθι της γιαγιάς, τον εγγονό, για το που γεννήθηκε η γιαγιά, ποια ήταν αυτή η σπουδαία πόλη Σμύρνη, αυτή που ήταν το μικρό Παρίσι εκείνης της εποχής. Έτσι ξεκινάμε, έτσι ξεκινάμε, παρουσιάζουμε τη Σμύρνη όπως ήταν τότε, πώς έγινε στην πορεία, ποια λάθη γίναν και φτάσαμε μέχρι εκεί, λάθη για τα οποία δεν ευθύνονται όμως οι πρόσφυγες που πλήρωσαν όλο αυτό το μεγάλο και σκληρό τίμημα. Έτσι. Ένα ενωτικό έργο. Δεν έχουμε καμία διάθεση να διχάσουμε λαούς, να τους ενώσουμε.
Να συμπληρώσω πάνω σε αυτό. Ζητώ συγγνώμη που σε διακόπτω. Για μας το έργο το οποίο ο Φάνης σκηνοθετεί δεν είναι μια, θα λέγαμε, μια πολιτική αντίληψη ουσιαστικά του τι συνέβη στη Σμύρνη. Ποιος θέλει περισσότερο, ποιος θέλει λιγότερο. Ποιος θέλει λιγότερο κτλ. Εμείς αυτό που θέλουμε να θίξουμε κάτω από την... ομολογώ ότι δεν έχω δει τις πρόβες ακόμα, απλά από αυτά που μου έχει πει και ο Φάνης και συζητάω, είναι να θίξουμε όλο αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με την προσφυγιά. Το οποίο είναι πάντα επίκαιρο. Και δεν είναι μόνο προσφυγιά της μήνης, είναι επίκαιρο στις μέρες μας, στην καθημερινότητά μας. Το βιώνουμε καθημερινά. Καθημερινά. Πρόσφυγες είμαστε σχεδόν, μάλλον να το πω έτσι, μπορούμε να είμαστε πρόσφυγες αύριο όλοι μας. Αυτό το χρωστάγαμε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, γιατί με την παρουσία τους στην Ελλάδα, το εμπόριο, τις επιστήμες, τον πολιτισμό που μας έφεραν, είναι εκείνοι που φορτώστηκαν στις πλάτες τους όλη την νεότερη Ελλάδα και την ανέβασαν εκεί που την ανέβασαν. Δεν ήταν τυχαίοι άνθρωποι. Κανείς από αυτούς. Θα κάνω μία παρένθεση. Είχε γίνει 6 επεισόδια, είχε κάνει παρουσίαση για συμφορές, αλλά σε στιγμές της χώρας και ουσιαστικά μετέφερε αυτό ακριβώς που λες, ότι ήρθε εκείνη η περίοδος που έδωσε μια μεγάλη ανάσα πραγματική σωστό με μεγάλους ευεργέτες. Αν δεν είχαμε, δεν θα ήταν αλλιώς η χώρα. Φαντάζομαι ότι κάπου θα υπάρχει αναφορά στο έργο. Αναφέρεται ακριβώς κάτι τέτοιο, αναδεικνύεται μέσα αυτό με τον καλύτερο τρόπο. Έτσι, και οι άνθρωποι που όταν ερχόντουσαν τους λέγαμε απλά πρόσφυγες και μάλιστα σαν βρισιά πρόσφυγες, αναδείχθηκαν αργότερα σε τίτλο τιμής να σε λένε πρόσφυγα. Ήταν πολύ σπουδαίο πράγμα. Όπως φέρανε και θέματα της καθημερινής ζωής ή ακόμη θέματα καθαριότητας και τα λοιπά, και να φύγει ότι και εδώ στην πλατεία Περιστέριου. Στην πλατεία Περιστέριου. Έτσι. Κατ' μετά από την κεντρική πλατεία Περιστέριου έχουμε τα λουτρά. Ακριβώς ανάλογο συνέβαινε και έτσι, εκεί σε εμάς. Παράγγε. Έτσι, γι' αυτό και νομίζω ότι επιβάλλεται να το δουν και οι άνθρωποι της Μύρνης εδώ. Και νομίζω ότι φαντάζομαι υπάρχουν ακόμη εκείνης της γενιάς κάποιοι συμπολίτες σας που θα έρθουν οι θύμησες εκείνης της περίοδου και πολύ περισσότερο ίσως γίνει το κίνητρο να το μεταφέρουν στα εγγόνια, στα νύφια, στα παιδιά τους. Είναι ένας σπουδαίος λόγος με τον οποίο κλείνει το έργο σχεδόν. Ότι ένας λαός που ξεχνάει, ένας λαός που ξεχνάει τα λάθη του και τα πάθη του, κινδυνεύει να πάθει τα ίδια. Γι' αυτό ζητάει ο ένας θείος που έχει φύγει από τον εγγονό να μην ξεχάσει ποτέ τη Σμύρνη. Όποιος ξεχνάει την ιστορία του, είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει. Έτσι, ακριβώς. Γι' αυτό είπαμε ότι είμαστε εν δυνάμει πρόσφυγες. Εν δυνάμει είμαστε όλοι πρόσφυγες. Έτσι. Ένα πολύ συγκινητικό έργο, βέβαια, μην περιμένει κόσμος. Θα γελάσει, δεν είναι. Είναι έργο μνήμης. Περνάμε ευχάριστες στιγμές, πολύ όμορφες, όταν η Σμύρνη μας είναι καλή. Και βέβαια έχουμε σημαντικές εκπλήξεις που δεν θα σας τις πω. Μία από αυτές είναι και ο Καζεράκης, ο Μανώλης, που είπαμε προηγουμένως. Έτσι. Ο Καζεράκης είναι μια μεγάλη μορφή της Ελλάδος, ένας άνθρωπος που μόλις τον δουν θα πούν δεν είναι δυνατόν, μάλλον αναστήθηκε, υπήρξε πρωθυπουργός της Ελλάδος για 7 χρόνια. Ναι. Και εκεί βάζω μια τέτοια. Δεν αναφέρω ποιος είναι. Καζεράκη, ζούμε για να σε δούμε. Ένας σπουδαίος συνεργάτης. Αξιόλογος άνθρωπος. Εγώ έτυχε να τον γνωρίσω πρόσφατα, τον Απρίλιο, όταν δύο σύλλογοι από την Νέα Σμύρνη, Ένωση Κοιτών Νέα Σμύρνη και Ένωση Κοιτών Νέα Σμύρνη, πρόδωσαν το Άγιο Θεός, το Τόχη του Παναγίου Τάφου και ήταν
παρόν. Μάλιστα. Την ιδιότητα, μία ξύλιζα λιγάνε και για την ιδιότητα του φωτογράφου. Σταματάμε εκεί. Μας έκανε και τις φωτογραφίες για το πρόγραμμα, πρέπει να ξέρει. Αυτό να το πούμε. Ναι, αυτό πρέπει να το πούμε. Γιατί πραγματικά είναι επαγγελματίας, αλλά και καλλιτέχνης. Έχουμε εξαιρετικούς εθελοντές επαγγελματίες κοντά μας. Ο Στέλιος ο Ραζαράκης που κάνει το πρόγραμμα και άλλα παιδιά που βοηθούν. Είμαι ο Γιώργος Γαλάς που θα έχει τα φωτιά. Είναι σπουδαία. Να συμπληρώσω κάτι. Όσες παραστάσεις διαχρονικά έχουμε δει στην πόλη από τους σκηνοθέτες της πόλης μας, δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από μια επαγγελματική παράσταση. Και αυτό φαίνεται φάνη πάντα στο χειροκρότημα. Αυτό φαίνεται πώς σας αγκαλιάζει ο κόσμος. Και το έργο που κάνετε και εσείς ήδη. Γιατί το κάνουμε με μεγάλη αγάπη, Στέφανε. Γιατί δίνουμε πραγματικά τον εαυτό μας. Έτσι μόνο βγαίνει. Θα πούμε ακόμη. Διαβάζω εδώ ονόματα. Πρέπει να διαβάζουμε 30 ονόματα. Ναι, είναι πάρα πολλά. 65 ονόματα. Αν θα πεις ονόματα, θα αδικήσεις. Θα αδικήσουμε κόσμο. Αυτούς που δεν έχεις πει. Δεν γίνεται να τους πούμε όλους. Αλλά είναι πολύ σπουδαίοι οι συνεργάτες μας. Πολύ σπουδαίοι. Όχι, να ρωτήσω κάτι άλλο. Πότε ξεκινήσατε τη διανομή ρόλων, τις πρώτες πρόβες? Η διανομή ρόλων ξεκίνησε αργά σχετικά. Ξεκίνησε το Μάιο. Και βέβαια. Αρχές Μαΐου ξεκίνησε αργά, γιατί αργά δόθηκε και η ιδέα για να προχωρήσουμε και μέχρι να κάτσω να γράψω το έργο αυτό όλο μας πήρε κάποιο χρόνο. Αν μου επιτρέπεις αυτό, για να δικαιολογήσω λίγο και το αργό. Μην νομίζετε ότι και για μας είναι εύκολο να παίρνουμε κάποιες αποφάσεις όταν ζούμε μια κατάσταση, όταν η καθημερινότητά μας με την πανδημία δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Δηλαδή, αυτά να σας το πω κάτι. Μυαλό πάει σε τόσο κόσμο μέχρι να το συντονίσεις με... Ο λόγος ήταν η πανδημία πρώτον, γιατί για να φέρεις αυτόν τον κόσμο σε ένα κλειστό χώρο ήταν δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Έπρεπε να γίνει, να καλοκαιριάσει, να ανοίξει ο καιρός, γιατί τώρα οι πρόβες γίνονται έξω. Γι' αυτό σου λέω, Παναγιώτη, ότι από Σεπτέμβρη θέλουμε, θα μπορούμε. Σωστά. Γι' αυτό ρώτησα. Σε πόσο καιρό έγραψε το έργο? Αυτό γράφτηκε αυτό γράφτηκε σε 10 μέρες και 10 νύχτες, ακριβώς όπως το ακούς. Είναι άφωνος. Και στην πορεία διόρθωνα πράγματα. Είναι απίστευτο. Σκεφτόμουν καινούρια. Βοηθήθηκα από κάποια βιβλία που διάβαζα γύρω από το θέμα μας. Ευτυχώς υπάρχει μεγάλη βιβλιογραφία, θα το πούμε γι' αυτό. Ναι, υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία, αλλά πραγματικά ήταν αυτό για μένα, δεν έχει ξανασυμβεί. Νιώθω ότι υπήρχε ένα μαγικό χέρι που με βοήθαγε από ψηλά και μου έλεγε αυτά πρέπει να γράψεις για την πόλη μας. Και πρέπει να σου πω, Παναγιώτη μου, ότι ήταν στιγμές που την ώρα που έγραφα, ίσως το χαρτί ποτιζόταν τα δάκρυά μου. Να το χιάσετε τον κολό. Σε καταλαβαίνω. Επειδή και τους δύο γονείς οι ρίζες μου κρατάνε από τη μικρασία και τα τελευταία δύο χρόνια, χρόνια την παρένθεση, προσπαθώ να λαγαλίσω τις ρίζες μου, οι οποίες φτάνουν από το 1755, 8 γενιές πριν, 6 γενιές μετά. Αν θέλεις, αντιλαμβάνουμε εντός εισαγωγικών αυτό που μου λες. Ναι. Και θέλω να καλέσουμε και στην παράσταση τους φίλους μας, τους Αρμένιους, γιατί γίνεται αναφορά και στους Αρμένιους. Βέβαια. Στην καταστροφή της Αρμένικης Συνοικίας και είναι ίσως η κορυφαία σκηνή του έργου μας. Δεν μπορεί να φανταστείτε τι θα συμβεί σε αυτή τη σκηνή. Είναι κάτι συγκλονιστικό απλά. Οι Αρμένοι φίλοι μας, αν θα έρθουν, έχουν μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Με έχετε αφήσει άφωνο. Θα δει. Όμως, θα πω κάτι άλλο. Επειδή διαλύζει το κομμάτι. Καλά, εγώ τώρα, γιατί μου αρέσει να το πειράζω. Πριν ξεκινήσουμε, είπατε ότι υπάρχει μια άλλη παράσταση στα Σκαρτιά.
Όχι, είπαμε ότι υπήρχε, προϋπήρχε η παράσταση της Τόνιας, της Μιλωνά, που παίχτηκε ήδη στο θέατρο Φιλικά, με τίτλο Αρχοντοχωριάτες του Μολιέρου. Α, εσείς το πάτε... Πήγε καταπληκτικά, πήγε υπέροχα η παράσταση, την είδε πολλοίς κόσμος, ήταν υπέροχη παράσταση. Και μπράβο στην Τόνια. Το χειμώνα θα παίζετε στο θέατρο. Το χειμώνα θα παίζετε στην ξυλοτεχνία. Θα έχουμε ανεβάσει και εμείς μια άλλη παράσταση, γιατί αυτή δύσκολα να μπει σε ένα κλειστό χώρο. Δεν ξέρουμε αν θα παίζετε στην ξυλοτεχνία, γιατί εδώ πρέπει να πούμε το άλλο θέμα που ανέφερε προηγουμένως ο Στέφανος, ότι η ξυλοτεχνία μας, αυτό το όμορφο θεατράκι, το μικρό που έχουμε. Πού βρίσκεται? Βρίσκεται στον Αγιαντώνη κοντά. Μάλιστα. Είναι Παρασκευοπούλου και Κώστα Βάρναλη, αλλά στην Παλαμά. Λάθος. Και αυτό είναι το θεατράκι που θα γκρεμιστεί για να γίνει ένα πολύ μεγάλο σύγχρονο θέατρο, θα είναι στολίδι για όλη την Αθήνα. Ένας πολυχώρος κυριολεκτικά. Τα σχέδια που είδαμε είναι μαγικά, είναι πραγματικά υπέροχα και που έχει ένα χρονοδιάγραμμα, όπως μας είπε ο Δήμαρχος, να είναι έτοιμο τουλάχιστον μέχρι το 24. Οπότε, ευελπιστούμε μέσα σε 2 χρόνια. Ευελπιστούμε ότι θα ξεκινήσει σε 2 χρόνια. Θα είναι τελειωμένο σε 2 χρόνια, αλλά θα ξεκινήσει μέσα στο χρόνο, έτσι μας έχει πει. Οπότε, ίσως το θεατράκι της ξυλοτεχνίας να μην υπάρχει το χειμώνα, δεν ξέρουμε. Θα εξαρτηθεί από το πόσο γρήγορα θα λειτουργήσει. Και έτσι, αυτό είναι κάτι ξεχωριστό. Θα δούμε τους ανθρώπους μας. Υπάρχουν και άλλα θέατρα στο Περιστέρι. Υπάρχει το Θέατρο Πολιτών. Βρίσκεται. Εκεί που ήταν το Ολυμπιακό Κέντρο Box. Μάλιστα. Εκεί ακριβώς είναι το Θέατρο Πολιτών. Είναι ένας τεράστιος χώρος. Νομίζω καλύτερα θα μας τα πει εδώ. Θα δούμε όλα αυτά με τα θέατρα. Ναι, το Θέατρο Πολιτών είναι και αυτό, είναι λίγο πιο σύγχρονο από την ξυλοτεχνία. Ο χώρος είναι καλός. Ο χώρος είναι καλός. Είναι ένας χώρος για να μπορούν να γίνουν θεατρικές παραστάσεις. Τον έχουμε και αυτόν και περιμένουμε. Σας είπα, Παναγιώτη, είδες στην αρχή που σου είπα ότι δεν ξέρουμε από Σεπτέμβρη. Δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε. Όποιος κάνει εδώ λέμε, όνειρα. Θεού θέλοντος, κορονοϊού επιτρέποντας. Τα Ολυμπιακά έργα που υπήρχαν στο Περιστέρι τότε επί Ολυμπιακών Αγώνων είναι λειτουργικά για το Δήμο. Τα χρησιμοποιεί όλα αυτή τη στιγμή και τα συντηρεί. Δεν τα αφήσαμε να ρημάξουμε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Είναι πολύ σημαντικό. Λέω. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ίσως είναι από τις εξαιρέσεις. Ελάχιστοι Δήμοι, νομίζω, χρησιμοποίησαν πραγματικά αυτά τα έργα σε τέτοιο επίπεδο όσο ο Δήμος Περιστεριού δεν έχει αφήσει το παραμικρό. Όλα είναι τέλεια. Τι να πω, με έχετε αφήσει άφωνο. Εγώ όμως θέλω να επαναλάβουμε για την παράσταση, γιατί πραγματικά δεν πρέπει να τη χάσει κανείς. Σμύρνη σαν παραμύθια, αφιέρωμα στα 100 χρόνια από την καταστροφή της Σμύρνης στις 10, 11 και 12 Ιουλίου. Για αρχή. Για αρχή. Γιατί από Σεπτέμβρη μάλλον θα σας περιμένουμε και πάλι. Εγώ θέλοντος και COVID επιτρέποντος. Μπορείς όμως να μας πεις την ομάδα σου. Δηλαδή πέρα από τους αυτούς που παίζουν, βλέπω εδώ τα σκηνικά για τη μέλη τεχνική θα είναι. Είναι πάρα πολύ και δεν τους βλέπω κιόλας. Θα τους αναφέρω εγώ. Ανάφερε τους, ανέφερε τους αν θέλεις, γιατί δεν έχω τα γελιά μαζί και θα παραλείψω κάποιον. Σόλο τραγούδι Αγγελική Αντωνοπούλου, διεύθυνση ορχήστρας Δημοκρατίας Παντελής Βούσας. Δημοτική χωρή ομάδα δημοτικών χωρών Δήμου Περιστερίου υπό την Ντούρου Αναστασία. Ναι. Σκηνικά Μανίκας Παναγιώτης. Ναι, ναι. Επιμέλεια τεχνική επεξεργασία βίντεο και εικόνων Κουνάβης Σταύρος. Σχεδιασμός αφήσεως προγράμματος επεξεργασίας επιμέλων Λαζαράκης Στέλιος. Ήχος Top Sound. Γραμματική υποστήριξη Ειρήνη Παρού. Κουστούμια Κάσιος Φάνης, αυτό κάπου το ξέρω. Ναι, κάπου είμαι γνωστός. Βοηθός σκηνοθέτη Σκουλάκη Μαρία, Διαμάντη Γεωργία. Πιακουλάκη. Σκηνοθεσία, ο Μιλώνης, είμαι καλός σκηνοθέτης. Κάσιος Φάνης.
Ευχαριστούμε το Σκακιστικό Κέντρο Ελλάδος για την ευγενική διάθεση των πιονιών για τις ανάγκες της παράστασης. Και βέβαια, σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε να είμαστε χορηγοί επικοινωνίας στο nstv.gr. Υπάρχουν ονόματα που λείπουν εδώ από αυτό γιατί είναι προσχέδιο του προγράμματος, να τα πω. Είναι η Ναταλή Φιοντόροβα, είναι η δασκάλα μας του χορού, είναι και στο θεατρικό εργαστήριο η δασκάλα μας, όπου μας έχει βοηθήσει σημαντικά μέσα στο έργο. Έτσι, είναι ο Δήμος ο Γεωργαλάς, που και εκείνος θα αναλάβει την τεχνική επιμέλεια, την καλλιτεχνική επιμέλεια των φωτισμών, που είναι πολύ σημαντική. Είναι τα εφέ μας όλα που έχουμε, γιατί θα δείτε σημαντικά πράγματα, πολύ θα καίγεται μπροστά σας. Και αυτό είναι το ένα από τα εφέ. Έτσι. Οπότε νομίζω ότι σχεδόν είπαμε τα περισσότερα από τα άτομα που συμμετέχουν. Θες να πω για τους ηθοποιούς οι οποίοι θα είναι... Αν θέλεις, Στέφανέ μου, να τους πεις, βεβαίως δεν έχω θέμα. Ίσα ίσα, μακάρι να πούμε τα παιδιά όλα. Είναι μαθητές του θεατρικού εργαστηρίου και μαθητές των γυμνασίων και ηλικίων, εξαιρετικά ταλέντα, και δύο μικρά παιδιά, τρία, πραγματικά το ένα είναι 4 χρονών, το άλλο είναι 7, εκπληκτικά ταλέντα. Και νομίζω ότι δεν θα πάνε χαμένα αυτά τα παιδιά, είναι κάτι ξεχωριστό, θα το δείτε. Όλοι αυτοί οι ηθοποιοί είναι ερασιτέχνες και είναι προέρχονται από το θεατρικό εργαστήρι του Δήμου Περιστέριου. Λοιπόν, η Κουβάκη Μαριάννα, η οποία κάνει τη γιαγιά, ο Ζούμπος Παναγιώτης, θες να λέω και τι κάνει, κάνει τον εγγονό, Νικολόπουλος Μιχάλης, Βυσαρίων, Ραμαντάνης Βασίλης, τον Πέτρο, Μπαρού Μαρία Ευτέρπη, Κοντού Μαρία Ισμίνη, Αμπού Χαντιτζή Ράμι Άλκης Σελίμ, Μπουκάκης Βασίλης τον Αγαμέμνον και η Άσονα, Τόγιας Κωνσταντίνος ο Χρήστο, Σέργης Δημήτρης ο Φάνη, Νομικός Χρήστος Ευθύμης, Τραχύλη Τόνια Αϊσμέ, Καζεράκης Μανώλης, νομίζω πιο μεγάλη διαφήμιση δεν υπήρχε, δεν θα πω ποιον κάνει. Όχι, επειδή δεν είναι, όχι. Απλώς τον υποδεχόμαστε με εμβατήρια και με τον εθνικό ύμνο. Δεν θα πω. Τίποτα άλλο. Συνεχίζω. Γιανακούλη Λίτσα κάνει τη Ζαχαρένια. Λαζαράκη Στέλιος, τον πατέρα της Ζαχαρένιας. Πατεράκη Αναστασία, τη Μάρθα. Τσικίνη Μαρία Φιλίτσα Μαρίκα. Μπούκα Ευτέρπη, την Ελπινίκη. Καψώτη Μαρία, την Νίτσα. Σαλτούρου Ματούλα, Ματούλα. Τασακόπουλος Άρης, Θεοδόρου Στάθης. Και προφανώς είναι, θα κάνουν στρατιωτικούς και τέτοια, φαντάζομαι. Ωραία. Ναι. Και στο ρόλο του μικρού Φάνη, ο Απόστολος Μπόμπος. Πόσο χρόνο είναι ο Απόστολος? Είναι 4. Και χρόνια του πολλά. Γιορτάζει σήμερα. Κλασικό χορό θα έχουμε τη Μαρία Ελένη Χατζιπαυλή. Τη διδάσκει η Φιοντόροβα. Σαρή Ιρό, χορός Κοζανίδη Ειρήνη, Τασακοπούλου Φωτεινή, Παναγιωτίδου Αλεξία, Αμφλεδάκη Δωροθέα. Είναι ο χορός αρχαίας τραγωδίας που το βγάζουμε κάποια στιγμή. Δεν πειράζει που το λέω, ίσως αυτό βοηθήσει περισσότερο να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι. Μου ήρθε σαν έμπνευση και αυτό τελευταία στιγμή. Όταν λοιπόν σκέφτηκα και έγραψα αυτά τα συγκλονιστικά λόγια του χορού που θα δείτε στην παράσταση και θα τα ακούσετε. Δεν ήξερα τι σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι που, τι είχαν σκεφτεί αυτοί οι άνθρωποι που βρέθηκαν τότε στην καταστροφή της Μύρνης. Αργότερα, διαβάζοντας μέσα από ένα βιβλίο τα λόγια ενός Γάλλου δημοσιογράφου που ήταν στην καταστροφή, διαβάζω ότι την ώρα της καταστροφής ένιωθα ότι μπροστά μου έβλεπα μια αρχαία τραγωδία και το χορό να ξεσηκώνεται και να μιλάει στους ανθρώπους. Και όταν το διάβασα ανατρίχιασα, λέω εγώ δεν ήξερα. Κι όμως πέρασε από το μυαλό μου ότι όλη αυτή η σκηνή δεν ήταν παρά μια τραγωδία. Η τραγωδία του ελληνισμού. Γιατί έτσι μόνο μπορούμε να τη συγκρίνουμε. Είναι μια τραγωδία. Αν σκεφτούμε τις αρχαίες τραγωδίες και αυτήν, νομίζω ότι ταιριάζουν πάρα πολύ. Εγώ τι να πω, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία εδώ, με μεγάλη τιμή για την εκπομπή και για μένα προσωπικά.
Εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού, την θεατρική παράσταση, να αγκαλιάσει ο κόσμος το έργο. Μην χάσετε αυτή την ευκαιρία να δείτε ένα καταπληκτικό έργο από τις περιγραφές τουλάχιστον. Εμένα μέχρι συνεπάρει η περιγραφή. Να είστε όλοι εκεί στις... στις 10, 11 και 12 Ιουλίου. Τι ώρα? Τις 9 η ώρα το βράδυ. Πάτε λίγο νωρίτερα. Στο θέατρο Φίνικα. Πού θα γίνει? Στο θέατρο Φίνικα. Πού βρίσκεται? Είναι στις παρυφές του όρους... Κυλόρους. Του Πικυλόρους. Στη Χρυσούπολη. Στη Χρυσούπολη, τέρμα Ιωαννίνων, πάνω. Είναι από πλευράς παρκαρίσμα και τα λοιπά. Υπάρχει πάρκινγκ πιο κάτω από το θέατρο. Ειδικός χώρος για πάρκινγκ. Ναι. Αλλά εγώ θα συνέστηνα να ελάτε λίγο νωρίτερα. Δεν είμαστε σαν τη Νέα Σμύρνη. Το βιώσαμε. Όχι, αυτό δεν είναι. Το βιώσαμε. Τέτοιο πρόβλημα δεν υπάρχει. Ελάτε λίγο πιο νωρίτερα. Γιατί είναι αυτό που είπε προηγουμένως ο Βαβόπουλος, να συναντήσετε φίλους, γνωστούς, από τη γειτονιά σας, από τη διπλανή γειτονιά, να πάρετε το πρόγραμμα να δείτε τα πρώτα λόγια, τις πρώτες σκηνές, τι πρόκειται να βιώσετε, να αισθανθείτε την μεγάλη αυτή εναλλαγή συναισθημάτων που από ό,τι κατάλαβα θα υπάρχει. Θα μεταφέρω το έργο. Ένα δραματάκι 20 λεπτά νωρίτερα και για σας, γιατί θέλουμε πάντα είμαστε λίγο τελευταία στιγμή. Εμείς από την πλευρά μας θα θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για το κάλεσμα που μας κάνατε. Ειλικρινά, δεν θέλω να τελειώσει η εκπομπή. Εκ μέρους και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου εξοδοτήθηκα να σας μεταφέρω τις ευχαριστίες τους που μας καλέσατε εδώ. Εμείς θα σας φιλοξενήσουμε στο θέατρό μας να δείτε την παράσταση. Μεγάλη μας χαρά. Και είμαστε ανοιχτοί οποιαδήποτε μέρα θέλετε να επισκεφτείτε την πόλη μας, όχι μόνο εσείς και οι τηλεθεατές σας, εγώ να πω ότι η πόρτα της εκπομπής και του στούντιο παραμένει ανοιχτή για σας, αγαπητοί φίλοι που πλέον έτσι σας αισθάνομαι. Όποια στιγμή, ό,τι καινούριο έχετε να δηλώσετε, να παρουσιάσετε, με μεγάλη μου χαρά, θα σας περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες. Νομίζουμε ότι υπάρχει πια επίσημη πρόσκληση από τη δημοτική μας αρχή προς τη δική σας δημοτική αρχή, βεβαίως, να παρακολουθήσουν την παράσταση και στους φορείς της πόλης. Χίλια ευχαριστώ που σήμερα μας φιλοξενήσατε. Έτσι. Εγώ να πω άλλη μια φορά. Ο πολιτισμός ενώνει. Δεν έχει σύνορα. Βεβαίως. Έτσι. Να πω ακόμη ένα ευχαριστώ που, λόγω ανηλμένων υποχρεώσεων, δεν ήταν εδώ ο αγαπητός κύριος Καζεράκης, Μανώλης. Να είναι καλά, σε ό,τι και αν κάνει. Και σύντομα θα τα πούμε ξανά μαζί. Μείνετε συντονισμένοι στο NSTV Live. Με νέα θέματα η επόμενη εκπομπή και οι επόμενες εκπομπές, ετοιμάζουμε μια έκπληξη διεθνή. Θα δείτε. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ και καλό βράδυ και από εμάς.